Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Ετοιμάζομαι για να πάμε στο πάρκο. Δεν είναι τίποτα έτοιμο πάνω μου, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι με την πιτζάμα, το μαλλί μου δεν είναι έτοιμο. Δεν είμαι βαμμένη και το δέρμα μου περνάει πάρα πολύ άσχημα αυτό τον καιρό. Με ρωτάτε για το ιαλουρονικό. Λοιπόν, πήγα εχθές. Είμαστε αισίως 2 μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή. Πήγα εχθές και μου έκαναν ενέσεις για να διαλυθούν αυτά που είχαν δημιουργηθεί. Ακόμη δεν έχουν διαλυθεί. Ο γιατρός μου είπε ότι μπορεί να χρειαστεί άλλη μια φορά. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί είτε από την τοποθέτηση, είτε λόγω του υλικού, είτε λόγω του δέρματος. Δεν ξέρω να σας πω γιατί δημιουργήθηκε σε μένα, οπότε μέχρι εγώ να το λήξω με αυτήν την ιστορία, δεν μπορώ να σας πω ναι, είμαι φουλ ικανοποιημένη, πηγαίνετε εκεί. Καταλαβαίνετε ότι η θέση μου είναι λίγο λεπτή και θέλω να δω πώς θα πάω εγώ πρώτα, για να σας πω. Είναι ελάχιστα πρισμένο, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ακόμη δεν έχουν φύγει αυτά. Χθες το βράδυ το έκανα. Και θέλω να σας δείξω κάτι, δεν σας το έχω δείξει νομίζω εδώ. Σκρόλαρα Scrooge και βρήκα αυτό το αντιλιακό, το οποίο έχω την αίσθηση το είχα δει στη Γιούλη παλιά, αλλά μπορεί να λέω και μούφες τώρα και να μην το είχε δείξει ποτέ η Γιούλη. Αχ, η Γιούλη πρέπει να δείχνει ένα άλλο μεσήμερ, τη Supergoop μάλλον. Ναι, μπορεί να λέω βλακίες τώρα. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο είναι από Thank You Farmer, είναι το Sun Protect, αλλά με τη λάμψη, το οποίο, παιδιά, εγώ το πήρα, εντάξει, γιατί λέω, α, λάμψη, ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που δεν μυρίζει και δεν το αισθάνεσαι σαν αντιλιακό. Έχει πραγματικά πολύ ωραία λάμψη. Και είναι το μόνο αντιλιακό μέχρι στιγμής που το φοράω καθημερινά. Και δεν γκρινιάζω για να το βάλω. Ακούτε πόση ώρα κάνει τραγούδι το τέτοιο, το στεγνοτήριο. Αν ακούσετε το πλυντήριό μας την ώρα που τελειώνει η πλύση, κάνει τραγούδι 1 λεπτό. Λοιπόν, το δέρμα μου είναι πάρα πολύ χάλια τελευταία. Έχω αρχίσει πάλι να έχω κυστική ακμή. Αυτά εδώ, αυτό ας πούμε τώρα, δεν ξέρω πόσο φέρεται. Αυτό δημιουργήθηκε τουλάχιστον 1 μήνα πριν. Και δεν έχει φύγει. Αυτό 2-3 μήνες. Αυτά εδώ τα σημάδια, επίσης αρκετούς μήνες. Και δεν φεύγουν. Δηλαδή δεν είναι σαν αυτό που είναι σπυράκι περίοδου και φεύγει. Είναι κύστες οι οποίες δεν βγάζουν σμίγμα, δηλαδή δεν έχει καμία μύτη, δεν μπορείς να την κάνεις τίποτα. Ήτανε τόσο, με πόναγε, ήταν κάτω από το δέρμα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι' αυτό. Οπότε θα πάω σίγουρα δερματολόγο εγώ, γι' αυτό. Βάφτηκα. Δεν κρύβεται, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή τη βούρτσα πήρα που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, είναι η Bellissima 5-in-1 και τώρα απλά θα ανανεώσω λίγο εδώ τις φράντζες, δεν έχω χρόνο να κάνω πολλά πολλά. Πέσει αυτό σιγά σιγά. Θεωρητικά φρέσκαρα και τα πίσω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Και ό,τι έγινε, ό,τι είναι. Πρόσεχε. Καλημέρα. Είναι Δευτέρα. Ετοιμάζομαι για πιλάτες. Και κανονικά δεν θα βαφόμουν καθόλου. Βάζω απλά ένα μπάλμ όταν πηγαίνω, αλλά μετά πρέπει να πάω απευθείας στο μαγαζί. Δεν θα έχω χρόνο να περάσω από το σπίτι. Και θα πρέπει να κάνω και κάτι stories για το άρθρο, οπότε πρέπει αναγκαστικά να βαφτώ λίγο. Χθες, παιδιά, πήγαμε στο καρναβάλι του Μοσχάτου με τα παιδιά και τους 2 μπαμπάδες και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μετά πήγαμε και στο πάρκο και επίσης περάσαμε ωραία, η αλήθεια είναι, και ας μη βλόγκαρα. Και το Σάββατο σας το έδειξα, είχαμε πάει στο πάρκο με ένα συμμαθητή του Άρη. Τελειώνει αυτό. Τελειώνει το make-up, πρέπει να το πάρω απόφαση.
Ναι. Γενικά, επειδή μένουμε σχετικά κοντά στο Νιάρχο, το μαγαζί μας είναι πάρα πολύ κοντά εκεί, το Άρφι, μας βολεύει και μας αρέσει κιόλας, περνάνε και τα παιδιά πολύ ωραία εκεί. Γράφτηκα που καπουλέτε πιλάτες, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω κάτι, να κινηθώ. Έχω πάρα πολλά χρόνια να γυμναστώ. Για όσους, όσες δεν με ξέρετε, έκανα χορό παλιά. Ήμουν σε επαγγελματική σχολή. Και μετά, όταν σταμάτησα, έκανα κλασικό μπαλέτο. Όταν σταμάτησα, σταμάτησα. Δεν ξανάκανα τίποτα. Έχω προσπαθήσει να γυμναστώ ανά τα χρόνια, αλλά εννοείται ότι στο γυμναστήριο δεν αντέχω να πηγαίνω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Οπότε σταματάω, γράφομαι, πάω 2-3 φορές και σταματάω. Οπότε έψαχνα κάτι που να μου κρατήσει το ενδιαφέρον. Ήθελα να γραφτώ χορό, αλλά η αλήθεια είναι, προσπαθώ να μην λείπω τα απογεύματα που είναι τα αγόρια σπίτι. Οπότε έψαχνα κάτι πρωινό, έτσι ώστε μία φορά έστω τη βδομάδα να λέω ότι είναι αφιερωμένο το πρωινό μου σε αυτό, μαζί με τη δουλειά βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς πάω για δουλειά μετά. Και βρήκα, την παρακολουθούσα στο TikTok πάρα πολύ καιρό, το Dance My Pilates στην Ευδοξία, η οποία είναι και εκείνη πρώην χορεύτρια, μπαλαρίνα. Και έχει δημιουργήσει ένα στούντιο στη Δάφνη Αττικής. Έχει 3 τμήματα. Έχει το κλασικό Dance My Pilates. Έχει ένα που είναι Ballet Inspired. Και έχει και άλλο ένα το οποίο είναι λίγο πιο δυναμικό. Κάπως το λέει Flex and Strengthen. Το Strengthen είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη ολόκληρο το όνομα. Εγώ επέλεξα το κλασικό γιατί, όπως είπαμε, έχω πολλά χρόνια να γυμναστώ. Και δεν ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να με αποθαρρύνει. Είναι πιλάτες δαπέδου, αλλά ουσιαστικά είναι χορευτικό. Γίνεται με χορογραφία οι επαναλήψεις πάνω σε τραγούδι, οπότε είναι και πιο διασκεδαστικό. Μου άρεσε, είναι η δεύτερη φορά που πάω τώρα, θα σας πω και λεπτομέρειες. Έχω πάρει τη συνδρομή για τα 4 μαθήματα το μήνα. Για αρχή, για να δω αν μου αρέσει, πώς θα τα πάω. Θα πουδραριστώ. Μάσκαρα θα βάλω μετά. Θα μου πεις, μπορούσες να πάρεις να βαφτίσεις το μαγαζί. Το σκέφτηκα μόλις τώρα. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να είμαι βαμμένη όταν γυμνάζομαι, γιατί υδρώνω και δεν μπορώ, τη λίγα και θέλω να κάνω και έτσι, θέλω να, ναι, να σκουπιστώ με μια πετσέτα κτλ. Ναι, αλλά δεν πειράζει τώρα, οκ, okay. Φυσικό είναι, δεν είναι full glam. Έχω update για τα χείλια, όχι κάτι ιδιαίτερο, πήγα, ο γιατρός μου έβαλε το αντίδοτο του υαλουρονικού, αυτό που το διαλύει, για να διαλύσουμε αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Δεν έχουν διαλυθεί ακόμα. Κάπου στις 4-5 μέρες γίνεται η δουλειά, θεωρητικά. Αλλά βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα χρειαστεί να ξαναπάω. Γιατί, βλέπετε, αν με ρωτάς τώρα, δεν θα το ξανάκανα. Δηλαδή, έχω δώσει μέχρι στιγμής 250 ευρώ που είχε η τοποθέτηση και έχω πάει 5-6 φορές. Μέσα σε 2 μήνες και δεν έχω και το αποτέλεσμα που θα ήθελα, οπότε δεν μπορώ να σου πω ναι, πήγαινε κάτω. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν φταίει η τοποθέτηση, αν φταίει ο οργανισμός μου, αν φταίει το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Δεν ξέρω τι φταίει ακριβώς. Είναι κάτι που κάνω πρώτη φορά, οπότε δεν μπορώ να ρίξω φταίξιμο. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω μείνει, όπως καταλαβαίνετε, ευχαριστημένη. Κοιτάω το μαλλιά μου, έκανα ρίζα. Δεν ξέρω αν με είδατε πριν και μετά. Έκανα ρίζα, απλά την κατεβάσαμε πιο κάτω και τώρα φαίνομαι τελείως καστανή από μπροστά. Και πολύ με χαροποιεί αυτό, γιατί θέλω να μακρύνει το μαλλί. Κουρεύτηκα και αρκετά επίτηδες για να φύγει το ταλαιπωρημένο. Αυτά από μένα. Δεν θέλω προφανώς να βλογκάρω εκεί μέσα, γιατί είναι και άλλες γυναίκες εκεί και δεν θέλω να κάνω κάποιον να νιώσει άβολα με την κάμερα. Θα σας τραβήξω λίγο το χώρο να τον δείτε. Θα σας έχω και το Instagram
της Ευδοξίας από κάτω, να το τσοκάρετε. Εννοείται ότι δεν ξέρει καν ότι βλογκάρω η κοπέλα, δεν είναι κάτι συνεργασίας αυτό εδώ. Αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα, είναι Τρίτη σήμερα. Δεν έχω κρατηγιόν στα δόντια, όχι. Και ετοιμάστηκα να πάω στο IKEA με τη μαμά μου. Εχθές δεν είχα καθόλου όρεξη να φτιάξω τα μαλλιά μου, οπότε τα άφησα φυσικά. Τα άφησα σγουρά. Εννοείται ότι πλέον τα μαλλιάκια μου δεν κάνουν την μπούκλα που κάνανε, γιατί είναι ταλαιπωρημένα και δεκαπαρισμένα. Από κάτω κάνουν πολύ καλύτερες μπούκλες, πιο bouncy. Και παρόλο που ακολουθώ Curly Girl Method, θέλουν χρόνο και προφανώς θέλουν να μην τα ισιώνεις κάθε εβδομάδα. Αλλά οκ. Okay. Μου αρέσουν τώρα που τα βλέπω στην κάμερα, η αλήθεια είναι μου αρέσουν. Είμαι έτοιμη λοιπόν να πάω στο IKEA, να πάρω κάποια πράγματα και για τα αγόρια, για τα δωμάτια τους. Τα χείλη μου είναι άνισα. Τα έχω βάψει έτσι. Μόνο παντά μπορεί. Ναι. Είπα ότι θα πάω με τη μαμά. Με τη μαμά μου θα πάω, ναι. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου στο IKEA. Εδώ το αγόρι από χθες έχει ρίξει ώρες. Πάρα πολλές εργατόρες για τα κρεβάτια, που φτιάχνει κρεβάτια. Εδώ το κούρα που μας ρωτάτε, αξίζει πάρα πολύ σαν πρώτο κρεβάτι μετά την κούνια. Είναι από το IKEA αυτό που γυρνάει τούμπα και γίνεται και κουκέτα και κάτω. Αλλά εμάς πια ήταν χρησιμοποιημένο από τον Φίλιππο και μετά από τον Άρη. Έχουν σπάσει οι τάβλες. Διαφορά από όταν θέλει ο Άρης να κοιμόμαστε μαζί. Ακριβώς, μισό λεπτό δεν φαίνεσαι, δεν ξέρω γιατί. Ορίστε. Οπότε το αλλάζουμε. Θα είναι ίδιο με του Φίλιππου. Του Φιλιππάκου το δωμάτιο δεν το δείχνω, η αλήθεια είναι, γιατί δεν θέλω. Δεν θέλει και ο ίδιος. Και ναι, θα αλλάξει και αυτό. Θα αλλάξει και διαρρύθμιση στο δωμάτιο αναγκαστικά. Ναι, θα δούμε πώς το κάνουμε. Προς το παρόν, εγώ φεύγω και αφήνω εδώ το αγόρι να ξεβιδώνει και να φτιάξει το καινούριο κρεβάτι. Που είναι μεγαλύτερο, τώρα δεν καταλαβαίνετε πώς είναι. Προφανώς είναι μόνο ένα πλαίσιο. Αυτό εκεί το στρώμα είναι κούνια. Ούτε ξέρω πόσα στρώματα κούνια είχαμε και γιατί. Και τόσες κούνιες, πώς βρεθήκαμε. Από πίσω το έχουμε ακόμα το στρώμα. Ναι. Αυτά. Πήγαμε στο IKEA που λέτε, γυρίσαμε. Πήγε και ο μπαμπάκας μου λαϊκή, οπότε έφερε πράγματα. Σας έδειξα εδώ την κούπα μου από λίνου. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Είναι χειροποίητες, κεραμικές και μπορείτε να φτιάξετε και custom. Έφτιαξα για την κολλητή μου custom. Κοιτάω εκεί γιατί είναι εκεί πάνω, την έχω βάλει για να μην τη χαλάσουν τα παιδιά. Αλλά δεν την έχω ανοίξει γιατί είναι σε πάρα πολύ ωραία συσκευασία με βουλοκαίρι και ήθελα να την ανοίξει εκείνη. Οπότε όταν την ανοίξει, όταν της τη δώσω και μου τη δείξει, θα σας τη δείξω. Είναι custom, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, να κάνετε ζωγραφική πάνω κτλ. Πάμε να σας δείξω τι πήρα από το IKEA. Πήρα ένα προστατευτικό στρώματος από το IKEA, αλλά θα πάρω και άλλο καλύτερο. Αυτό είναι για το Φίλιππο που δεν έχει τόση ανάγκη. Πήρα αυτά εδώ που είναι χαρτάκια για muffin. Γιατί κάνουμε γενικά μαφινάκια, μπανανομπρεντάκια, τέτοια πράγματα. Πήρα και θήκες για muffin, γιατί έχω άλλο ένα τέτοιο, αλλά συνήθως στις συλλογές δεν φτάνει, θέλεις παραπάνω. Πήρα φαγητοδοχεία, αυτό που είναι έτσι πιο μεγάλο. Και αυτό το μικρό, βολεύουνε με αυτά εδώ, με τα φτερά. Βολεύουνε και τα παιδιά, αλλά και εμένα όταν αποθηκεύω φρούτα και τα λοιπά στο ψυγείο. Και πήρα και ένα μεγάλο, όταν κόβουμε λάχανο, καρπούζι, αυτά που θέλεις πολύ, τέλος πάντων. Με αυτά εδώ ο Άρης ξετρελαίνεται. Είναι από τσόχα παιχνίδια. Είχαμε πάρει ένα σετ με λαχανικά και τώρα του πήρα και αυτό που είναι ψώνια. Είναι, βλέπετε, καλαθάκι και έχει διάφορα ψώνια μέσα. Και του το πήρα και αυτό. Εννοείται, δεν γίνεται να πας σκέ και να μην πάρεις τέτοια ζιπλοκ. Αυτά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία μαχαίρια από το IKEA. Αυτά εδώ. Έχουμε αυτό εδώ το μεσαίο και πήρα και άλλα δύο μεγέθη.
Και πήρα και αυτά που είναι απλά φαγητού. Γιατί ό,τι έχουμε στο σπίτι, εντάξει, έχει το μόσι, δεν είναι, είναι και πέταμα. Πήρα και τη βάση, τη μαγνητική για τα μαχαίρια, την οποία να δω που θα τη βάλουμε τώρα. Δεν το σκέφτηκα πριν, αλλά νομίζω ότι ξέρω που θέλω να μπει. Και πήρα και αυτό εδώ, γιατί έχω ένα καλάθι που βάζει ο Φίλιππος στο δωμάτιό του τα άπλυτά του. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό, βάζει τύπου ένα φούτερ και αυτό γεμίζει. Και πήρα αυτό που είναι πιο μεγάλο. Καλά, θα τρελαθεί κιόλας με τη φάλαινα, αλλά αυτό βάλει έτσι, από εδώ που είναι πιο σκέτο. Αυτά. Αυτά πήρα από το IKEA. Θα σας δω σε λίγο, αύριο, δεν ξέρω. Θέλω να πιω κι άλλο καφέ. Ενδεχομένως ζεστάνω αυτόν τον καφέ. Το καλό είναι ότι αυτές οι κούπες μπαίνουν και μικροκυμάτων και πλυντήριο πιάτων. Σήμερα στη διατροφή, τώρα που λέμε για φαγητά και καφέδες κτλ, σήμερα στη διατροφή έχουμε όσπρια. Οπότε θα φάμε φακές η μισή φασολάδα ή άλλη μισή. Αυτό. Καλημέρα. Είμαστε στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι τα μαλλιά μου είναι πιο φριζαρισμένα από ποτέ. Γιατί φυσικά αυτές τις μέρες έχει υγρασία, ψηλό. Δεν βρέχει, αλλά έχει υγρασία. Και τα μαλλιά μου το νιώθουν αυτό. Πάμε εκδρομή. Μονοήμερη. Μονοήμερη, ναι, θα γυρίσουμε το βράδυ σπιτάκι μας. Πάμε στο ναύπλιο. Έχουμε ξαναπάει και οι δύο. Μαζί έχουμε πάει, Έχουμε πάει και μία φορά μαζί. Ναι, όχι. 4 χρόνια, 5. Πριν τον Άρη. Ναι, πριν τον Άρη. Το 19 πρέπει να πήγαμε. Το 19 ήταν η χρονιά μας, Μιχάλη. Μετά όλα downhill. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο ναύπλιο. Έχουμε πάει και δύο αρκετές φορές και μόνοι μας. Μια φορά πρέπει να είχα πάει πριν πάμε μαζί. Ναι. Έχω παραπάνω. Είναι Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα. Μπράβο, είναι Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα. Για μην πάμε κάπου την Καθαρά Δευτέρα που θα γίνεται χαμός. Ναι. Καλά, και σήμερα δεν γίνεται χαμός. Θα, θα μείνουμε σπίτι μας την Καθαρά Δευτέρα. Αυτά. Σας δούμε από εκεί. Έβαλα και στο Insta να μου πείτε και προτάσεις. Γιατί εννοείται όσους φορές και αν έχω πάει, δεν θυμάμαι ποτέ ούτε που τρώω ούτε που τίποτα. Και μου στείλατε αρκετές προτάσεις. Ναι, θα δούμε τώρα όπου έχει. Είπαμε ότι θέλουμε να ανέβουμε στο Παλαμίδι με τα παιδιά. Όχι από τα σκαλιά φυσικά τώρα με τον Άρη. Από πάνω με το αυτοκίνητο. Καταλάβατε. Δεν είμαστε μουκλοί. Και είπαμε να πάμε στο Μπούρτζι που δεν έχει πάει κανένας από τους δυο μας. Αν σήμερα Κυριακή έχει καραβάκια, θα έχει, λογικά, ναι, έτσι το καλό. Αυτά, θα σας δούμε από εκεί. Εμένα μου θυμίζει τη γνώμη. Τελικά ήρθαμε σε ένα μαγαζί και φάγαμε που δεν μας το είχατε συστήσει, στο Βυζάντιο, στο οποίο όμως φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Τιμίο, εντάξει. Τιμίο, ναι. Γρήγορο το σέρβις, παρόλο που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ καθαρά μέσα και οι τουαλέτες ήταν πάρα πολύ καθαρά που πήγα εγώ. Το φαγητό ήταν πολύ νόστιμο. Πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε για παγωτάκι. Και μας είπανε να μην πάμε στον Ιταλό που πάμε συνήθως. Να, ο κύριος, ο μεσχιό, ο μικρός θέλει κρέπα. Ναι. Και ο μεγάλος. Ναι. Ναι, και εγώ. Ο Μιχάλης όμως, μόνο φάει παγωτό. Όχι μόνο κρέπα. Και μαλλί της γριάς. Ναι. Τι τρως? Ποπκόρν. Ποπκόρν. Ό,τι να είναι. Ναι, μας είπαν να μην πάμε στον Ιταλό που πάμε συνήθως, όποτε ερχόμαστε στο ναύπλιο για παγωτό, και να πάμε σε ένα άλλο. Θα το δούμε και θα σας πούμε. Θα σας πει δηλαδή ο Μιχάλης εδώ που είναι η ειδικότητά του, ναι. Τόσο μεγάλη θάλασσα. Γιατί είναι τόσο μεγάλη. Γιατί δεν έχω δει καλάβια εδώ. Oh.
Εντάξει, δεν το έχω δει, ρε. Ούτε τα κάψαμε. Ε. Πότε το κάψαμε. Χορεύω καρναβάλι. Καρναβάλι. Χορεύεις καρναβάλι. Το μυαλό σου είναι καρναβάλι. Πιο κάτω. Δεν με ευνοεί το φως, είναι πολύ σκληρό, αλλά δεν πειράζει. Περιμένα εδώ το κορίτσι να συνεχίσουμε, γιατί κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν ξέρω καν τι θα κάνω στα νύχια μου. Είχα πριν αυτή τη σκόνη που ψιλογυαλίζει και τώρα έλεγα να κάνω νιούντ. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω νιούντ. Θα μου πεις τώρα, εσύ νιούντ δεν είναι αυτό που έχεις. Δεν είναι. Είναι απλά διάφανο άκρη τζέλ με σκόνη και έλεγα να κάνω νιούντ. Να μην κάνω ροζ, δεν θέλω να κάνω ροζ, το οποίο θα κάνω κατά κόκκινο. Αλλά δεν νιώθω νομίζω για κόκκινο νύχι. Μου αρέσει το μακρύ νιούντ τώρα. Μισό, να δείτε και με τα άλλα δαχτυλιδάκια μου εδώ. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον θα την πείσω για νιουντάκι. Και μετά πήγα το πρωί και για λέιζερ, με ρωτάτε, πάω, εσείς μου το συστήσατε και πάω στο BB Skin και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, μου αρέσει πάρα πολύ και η αντιμετώπιση, είναι καθαρά, είναι πολύ καλό το μηχάνημα, πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, πολύ καλές οι τιμές, έχουν ωραία πακέτα, ωραίες προσφορές, οπότε τσεκάρετε το όσοι είστε στην Αθήνα. Αυτά, μετά θα πάω μάλλον για ένα μικρό καφέ με τη μαμά μου, να φτιάξω παραγγελίες στο Άρφι και μετά, πού πάμε μετά, α ναι, μετά θα έρθει ένας κουμπάρος του Μιχάλη από την Κύπρο, οπότε θα έχουμε επισκέψει στο σπίτι το απόγευμα και θα είμαι στο σπίτι. Γεια σας, κάνω το μακιγιάζ μου, τελευταία χρησιμοποιώ αυτό από Kiko, είναι το Smart Hydrating Foundation, το οποίο έχει μία ελαφριά αποσμημασία κάλυψη, σου δίνει έναν ωραίο καμβά χωρίς να καλύπτει τα πάντα από ατέλειες. Είναι όντως ενυδατικό, σε καμία περίπτωση δεν έχει διάρκεια να πας νύφη, ξέρω εγώ. Αλλά για κάθε μέρα είναι πάρα πολύ ωραίο, για το λόγο δηλαδή που το ήθελα εγώ σαν βάση. Ετοιμάζομαι λοιπόν, σήμερα δεν πήγα στο Άρφι, αλλά θυμάστε που εδώ και 2 μήνες, πόσο είναι, σας λέω ότι θα γυρίσουμε με τον Μιχάλη ένα life update για να σας πούμε και κάποια νέα. Well, θα το γυρίσουμε τώρα, γιατί τόσο καιρό όσο έχετε φιλμάρει εσείς το life update, άλλο τόσο το έχω φιλμάρει κι εγώ. Έχω επιστρέψει σε αυτήν εδώ την αγάπη μου που είναι από Κατρίς και είμαι στην απόχρωση 1 Fair Ivory. Γιατί, θα σας πω, χρησιμοποιούσα τελευταία το concealer από Dior, το Forever, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω και στη βαλίτσα σε 2 αποχρώσεις, αλλά ακόμα και η απόχρωση 1 που είναι αυτή, είναι σκούρα για μένα τώρα το χειμώνα, οπότε έπρεπε να βρω κάτι πιο ανοιχτό. Δυστυχώς, στα luxury brands υπάρχει αυτό το πρόβλημα πάρα πολύ συχνά με τις αποχρώσεις. Και όπως δεν βρίσκουμε πολύ σκούρες, έτσι δεν βρίσκουμε και πολύ ανοιχτές αποχρώσεις. Δεν είναι η γκάμα τους συμπεριληπτική. Και δεν μιλάω για εταιρείες όπως είναι, ας πούμε, τα Fenty ή τα Rare Beauty, που έχουν πάρα πολύ ωραία γκάμα. Μιλάω για πιο luxury brands, Icon, Dior, Chanel, τέτοια brands. Λίγο από το Fenty ετούτο, εδώ ψηλά, στον ημίτο παραμπάραμ. Λοιπόν, στο δεξί βάφω μου κοιτώντας την κάμερα, κάτι που δεν θα μου πάει πολύ καλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ας κοιτάξω τον καθρέφτη. Ρούς τελευταία χρησιμοποιώ και από Rare Beauty το Hope ετούτο. Μου αρέσει πάρα πολύ η φόρμουλά τους και θέλω να πάρω και άλλη απόχρωση. Αλλά θα σας πω την αλήθεια ότι η απόχρωση αυτή από MUA, η Dusky Rose, μου αρέσει περισσότερο. Είναι λίγο πιο σκοτωμένο
μοβίζει παραπάνω, δεν είναι τόσο φωτεινό και είναι πιο φυσικό, πιο ωραίο. Και θα βάλω και ένα τσίκι από τα drops αυτά, λάμψεις. Το βάζω στο χέρι μου αυτό γιατί είναι έντονο. Και από το χέρι μου θα πάρω να βάλω εδώ για να ανακατευτεί όλο μαζί με το ρούζ. Αι, χάζεψα. Συνήθως τα κάνω στην παλέτα μου αυτά, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Και το μεταφέρω και λίγο εδώ. Και τώρα δεν έχω καθόλου καλό φως εδώ. Θα σας γυρίσω μετά που θα μου έρχεται το φυσικό φως για να με βλέπετε σωστά. Θα βάλω και λίγο από αυτό το σίγκλαμ, το οποίο δεν είναι για contour, είναι για bronzing. Να και λίγο έτσι περιμετρικά, γιατί έχω και ένα κούτελο εγώ διόλευκα τα φρόνητο, το οποίο αυτό απλώνεται πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολα και έχει και ωραία διάρκεια. Απλά οι αποχρώσεις λίγο πρέπει να τις μάθεις, να τις καταλάβεις. Πούδρα Χούντα, πάντα, την Bound Cake. Δεν σετάρω το ρούζ και το highlighter και τα λοιπά. Θα βάλω ρούζ από πάνω, δεν θα βάλω πούδρα, να μου πάρει όλη τη λάμψη των υγρών προϊόντων. Θα βάλω ρούζ σατινέ για να το σετάρω ουσιαστικά, χωρίς να του πάρω από τη λάμψη του. Έβγαλε νόημα τώρα αυτό που είπα? Ελπίζω πως ναι. Ένα αντίστοιχα σκοτωμένο με αυτό που φοράω ήδη. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα έντονα ζυγωματικά, μου άρεσαν πάντα. Τελευταία είναι και λίγο πιο στη μόδα. Εδώ θα κάνω diffuse λίγο άκρες. Τέλεια. Και κάτι ήθελα τώρα εγώ, φρύδια. Χρησιμοποιώ αυτό, σας το έχω δείξει αρκετές φορές νομίζω, και εδώ, από Δημήτρη Στράτο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το gel. Είναι η καλύτερη διάρκεια που έχω βρει σε αυτού του τύπου τα διάφανα gel. Και θα γεμίσω και λίγο τα φρύδια μου με σκιά από Effect. Είναι αυτή η παλέτα εδώ, η οποία σας το έχω ξαναπεί ότι αν δεν είσαι επαγγελματίας δεν υπάρχει λόγος να την πάρεις. Υπάρχει λόγος δηλαδή για εσάς που μπορεί να παίξετε σε 1-2 χρώματα να πάρετε μία παλέτα με 10 χρώματα. Ακόμα και εγώ η αλήθεια είναι ότι τελευταία, επειδή δεν έχω καθόλου μολύβια πλέον φρυδιών, επειδή τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στις πελάτησές μου, θέλω να πάρω μολύβι φρυδιών για να μην κουβαλάω την παλέτα για μένα παντού, σε ταξίδια και σε τέτοια. Και έχω ξεμείνει και όλο το ξεχνάω. Είναι από αυτά τα προϊόντα που ξεχνάω να πάρω, ας πούμε, ότι μου αρέσουν τώρα εμένα. Ναι. Λοιπόν, μάτια. Δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο. Πιάνω καθημερινά αυτήν από Denona. Γιατί εμένα αυτά εδώ τα χρώματα είναι τα καθημερινά μου χρώματα. Ό,τι θα έβαζα πραγματικά κάθε μέρα. Θα σετάρω με την πολύ ανοιχτή. Θα κάνω ένα τσίκι την κόγχη μου με δύο σκιές από εδώ, όπως κάνω πάντα που κάνω ένα χι contouring στα μάτια μου. Ακριβώς εκεί που είναι τα κόκαλά μου πάω, δεν δημιουργώ άλλη σκιά. Αν μου πέφτει και έσπαγε, θα έσφαγε λίγη από την καρδούλα μου. Λοιπόν, και θα πάρω και ένα έτσι ανοιχτό σαμπάνο ασημί για το κινητό βλέφαρο. Λοιπόν, όση όρεξη έχω να βάψω άλλο άνθρωπο και θέλω να κάνω 2-3 μακιγιάζ που έχω στο νου μου και θέλω πολύ να τα κάνω πάνω σε μοντέλο, άλλο τόσο βαριέμαι στα μάτια να βάψω εμένα. Και κάθε μέρα κάνω το ίδιο πράγμα, ας πούμε.
Τώρα δεν ξέρω πώς το έπαθα και βάζω και από κάτω σκιά. Συνήθως δεν βάζω. Θα κάνω όμως μία υποτυπώδη γραμμή με μολύβι. Μου αρέσουν αυτά εδώ, τα tattoo liner από την Maybelline. Και το μαύρο και το καφέ χρησιμοποιώ. Και για εμένα και στα επαγγελματικά μακιγιάζ μου αρέσουν πολύ για την τεχνική που σβήνει στο μολύβι. Φύγει όλο το ξύσμα εδώ. Επίσης έχουν πάρα πολύ ωραία διάρκεια. Άμα τα σετάρεις κιόλας. Εγώ τώρα κάνω μια υποτυπώδη γραμμή ό,τι να είναι για να τη σβήσω με πινέλο. Απλά δηλαδή ουσιαστικά αφήνω χρώμα περίπου στο σημείο που το θέλω. Για να πάω τώρα με το... Τι γίνεται σήμερα ρε? Κάποιος με σαμποτάρει. Για να πάω με το πινέλο μου. Ένα πινέλο τέτοιου τύπου. Μπράβο. Και να παίξω λίγο εδώ. Να το τραβήξω λίγο πιο έξω. Να το σβήσω λίγο. Να το ζουζουνίσω γύρω γύρω. Like it, Picasso. Την αγαπημένη. Δεν ξέρω πώς τόσο καιρό είχα κρατηθεί μακριά της. Σας πω την αλήθεια, bronzer δεν θέλω να βάλω που βρένιο. Μου αρέσω μέχρι στιγμής. Α, θέλω λίγο μια τσαχπινιά. Μου αρέσει αυτό της Maybelline. Επίσης από τα tattoo liner είναι το νούμερο 960 Rose Gold. Μου αρέσει στην εσωτερική γραμμή του ματιού και έχει και ωραία διάρκεια. Θέλω και λίγο highlighter. Άντε βάλω την Στέφανε. Ελαφρύ όμως, όχι too much. Γιατί ο άλλος σίγουρα μέσα θα πάει και θα ανοίξει και τα φώτα. Και θα γίνουμε στούντιο, καταλάβατε, και να μην είμαι, ναι. Πρέπει να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου. Α, με ρωτήσατε για τη βούρτσα. Την Bellissima 5-in-1 που πήρα. Με έχει βολέψει πάρα πολύ, ειδικά για τις αφέλειες εδώ και τα μπροστινά και τα λοιπά. Και για να κάνω έτσι blowout look. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ επίτηδες πήρα την πιο οικονομική με τα λιγότερα εξαρτήματα. Γιατί επειδή με κουλή με τα μαλλιά, λέω δες αν θα τα καταφέρεις. Μην πας απευθείας με ακριβές βερσιόν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βάζω πάντα θερμοπροστατευτικό. Είτε είναι βρεγμένα, είτε είναι στεγνά τα μαλλιά μου. Ακόμα και αν τα έχω στυλιζάρει πριν και θέλω να τα φρεσκάρω, να τα φορμάρω ας πούμε, θα βάλω θερμοπροστατευτικό. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ αυτό από κεραστάζ το Genesis, τα οποία λίγο με εκνευρίζουν αυτά που δεν είναι αεροζόλ, γιατί θέλουν χτένισμα μετά για να πάει παντού, γιατί κάνουν έτσι ψ, ψ, και βρέχουν το μαλλί. Ναι, και την παίρνω ουσιαστικά τη βούρτσα μισό, θα σας πάρω μαζί μου. Έβαλα και λάδι στο μαλλί. Έβαλα Moroccan oil. Α, νόμιζα λόγω. Τι? Νόμιζα λόγω. Ντύθηκα. Θα κάνω το lip combo μου και είμαι έτοιμη να πάμε να φιλμάρουμε. Κάπως φαίνομαι. Βέβαια πες. Ναι. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Θα πάμε να κάνουμε ανακοινώσεις και αποκαλύψεις και γυρίσματα. Ανακοινώσεις, αποκαλύψεις, γυρίσματα, πολλά πράγματα σήμερα. Ωραία, πάμε. Και έφτιαξα τελικά να μην είμαι τελείως Farrah Fawcett. Έκανα και το lip combo μου, γυρίσαμε και το life update. Αυτά. Τα κάναμε όλα και συμφέρουμε. Θα μαγειρέψουμε τώρα να φάμε. Πάμε να πάρουμε τα παιδιά μας μετά από το σχολικό. Αυτά. Θα το κλείσω εδώ αυτό το vlog. Και θα ανοίξω το επόμενο, γιατί έχω exciting πράγματα.
τις επόμενες μέρες να κάνω και θέλω να σας πάρω μαζί μου. Σας έδειξα τελικά ότι έκανα αυτά τα νύχια χθες. Μου άρεσε πολύ αυτό το nude και το πόδι το έκανα κόκκινο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα και ένα κόκκινο χέρι. Αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Αυτά. Θες να πεις κάτι στο vlog μου? Όχι. Γεια σας.